Thank you.
είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που το γυμνάσιο αντίπροσωπο του 2016 του προγράμματος CISV πραγματοποιήθηκε φέτος στο Δήμο Σαρονικού με τη συνεργασία του Young Volunteers in Action και υπό την επίβλεψη και συντονισμό της κυρίας Αναστασίας Ιωαννίδου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ενέργεια και την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύεται ο εθελοντισμός και να ενισχύονται οι εθελοντικές ενέργειες. Γι' αυτό και σταθήκαμε αρρωγή από την πρώτη στιγμή με ιδιαίτερη χαρά σε αυτή την προσπάθεια, όπου υποδεχτήκαμε εθελοντές από την Βραζιλία, την Τσεχία, τη Δανία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, το Λίβανο, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ταϊλάνδη και βέβαια από τη χώρα μας. Και πραγματοποιήσαν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο για την φετινή χρονιά είχε θέμα τη φωτογραφία ως μέσο ανάδειξης της κοινότητας, όπου βέβαια οι εθελοντές δεν περιορίστηκαν μόνο στις φωτογραφίες, πρωτίστως επιδόθηκαν σε εθελοντικές πράξεις ανάδειξης σημείων της περιοχής μας και μετέπειτα τα φωτογράφησαν και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Στηρίχθηκε αυτή η πρωτοβουλία και από το Δήμο και από την Περιφέρεια Αττικής και από πλήθος τοπικών επιχειρήσεων και εθελοντών και ιδιωτών της περιοχής. Είναι σημαντικό να στηρίζεται το μεγάλο ιδεώδες του εθελοντισμού από τοπικούς παράγοντες, από ανθρώπους δηλαδή της περιοχής, και έτσι να αναπτύσσεται ο εθελοντισμός και να ενισχύεται με συνεχώς περισσότερες συμμετοχές. Το ελληνικό σύνθημα που δόθηκε στη φετινή δραστηριότητα ήταν «Παραθήν αλλός», όπου αναδείχθηκαν οι αξίες της φιλίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της κατανόησης, της παιδείας και της συνοχής. Θεωρώ πως η μεγάλη επιτυχία που είχε φέτος το πρόγραμμα οφείλεται στην αγαστή συνεργασία και στην άριστη συνεργασία όλων όσων εμπλέχτηκαν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Θα είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι και την επόμενη χρονιά να φιλοξενήσουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα με ακόμα περισσότερες δραστηριότητες και από την πλευρά μας να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα πράγματα ώστε να κάνουμε καλύτερη την διαμονή και τη φιλοξενία των εθελοντών στην περιοχή μας και έτσι να αναδείξουμε αυτές τις προσπάθειες. Ο Δήμος από αυτή τη διαδικασία θα πάρει ένα αρκετά μεγάλο υλικό σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από την περιοχή μας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο ετοιμάζουμε και εκπονούμε στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή. Καλωσορίσω επίσης απόψε εδώ τους εθελοντές που έχουμε από 9 χώρες, Αναστασία αν δεν κάνω λάθος, που έχουν έρθει από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. I'm